Το δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται, οι επιστήμονες θα κληθούν να διαχειριστούν τον κορονοϊό αλλά και την εποχική γρίπη. Αυτό το χειμώνα, όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό του, θα τον ελέγχουμε και για τον κορονοϊό και για τη γρήπη. Μακραίνει και ο κατάλογος των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα. Δύο ηλικιωμένοι από οίκους ευγυρίας έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα. Η 92χρονη που κατέληξε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ήταν η δεύτερη νεκρή από το γυροκομείο στον Εύωσμο. Πληγεί οι σειροές κρουσμάτων σε οίκους ευγυρίας με τα θύματα που καταλήγουν από επιπλοκές του κορονοϊού στο ασβεστοχώρι να αυξάνονται. Συγγενείς αναζητούν τις ευθύνες για το θάνατο των αγαπημένων τους ανθρώπων. Υπάρχουν ευθύνες και ασυγχώρητη αμέλεια. Όταν σε έναν τέτοιο οίκο ευγυρίας να έχουμε τέτοια διάδοση του ιού. Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε μέα στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο στην Πτολεμαϊδα, με αποτέλεσμα η μευτική γυναικολογική κλινική να μην δέχεται περιστατικά μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Η γνωράτηση έγινε σε όλη την κλινική και στο προσωπικό αλλά και στις νοσηλευόμενες κυρίες και καταρνητικές. Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την έλλειψη αντιδραστηρίων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την αποστολή δειγμάτων σε ιδιωτικά εργαστήρια. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει δουλειά σε ιδιωτικά εργαστήρια φύλων. Για να φτάσουμε λοιπόν σήμερα στο σημείο να μην επαρκούν, να μην υπάρχουν επαρκή αντιδραστήρια για τα τεστ. Και να παραδίδεται η δουλειά σε φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση ιδιωτικά εργαστήρια, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Με δήλωσή του στο ethnos.gr πάντως, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης ξεκαθάρισε ότι έχει παραιτηθεί από το ιδιωτικό εργαστήριο με το οποίο συνεργάζονταν, μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα. Με το που μου προτάθηκε να εκπροσωπώ την Επιτροπή περί τα τέλη Αυγούστου, διέκοψα κάθε συνεργασία με το συγκεκριμένο κέντρο. Απλώς είχε ξεχαστεί το όνομά μου στην ιστοσελίδα, το οποίο και αφαιρέθηκε λίγο μετά. Από τότε που έγινα εκπρόσωπος, δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Τους επιστήμονες προβληματίζει η αύξηση των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία. Εκείνο που κοιτάμε είναι να δούμε αν υπάρχει μια μετακίνηση της μέσης ηλικίας των κρουσμάτων προς μεγαλύτερες ηλικίες. Η συμπεριφορά όλων, η ατομική ευθύνη και η τήρηση των μέτρων είναι τα όπλα για τη μείωση της διασποράς του ιού.